Καλησπέρα, φίλοι. Μένει το Triple Crown, σε άλλο ένα βίντεο μαζί. Σημαντικό βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαι 3825 και έχω ρεκόρ 3891. Μπήκα επιτέλους στην Arena 11. Προσπάθησα πολύ καιρό. Με αυτή τη deck μπήκα. Τη κλασική μου. Ίσως η καλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω είναι να βρείτε μια deck που σας ταιριάζει και να μείνετε σε αυτήν. Σήμερα θέλω να δούμε αυτή την deck που χρησιμοποιεί το Skeleton Barrel. Είναι ουσιαστικά beatdown deck με βαριά κάρτα από τον Γίγαντα. Έχει η Wiz, Executioner, Giant, Skarmy, Skeleton Barrel, Sparky, Tornado και Zap. Ουσιαστικά τα win conditions είναι ο Giant με το Sparky και από πίσω ας πούμε τον Executioner. Έχουμε το Skeleton Barrel το οποίο μπορεί να βοηθήσει για Inferno Tower, για Electric Collector κτλ. Οπότε έχουμε και να τρέχει το Clan Chest. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την deck πως δουλεύει σε ένα Classic Challenge. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε το Γίγαντα στο πρώτο χέρι. Θα τον ξεκινήσω. Level 7 ο γιγαντάς μου στο Classic Challenge. Okay. Θα κάνω ένα... ένα Tornado. Έχω το Skarmy. Το Skeleton Barrel και το Skarmy. Το Skarmy έμεινε μόνο του. Θα κάνει ένα χτύπημα. Ωραία. Έχουμε τον Electro. Βλέπουμε ότι και ο αντίπολος χρησιμοποιήσει Skeleton Barrel. Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει σαν κάρτα. Να λέω και την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, όπως με κάθε κάρτα που παίρνει στην αρχή, προσπαθώ να την ανεβάζω αρκετά για να μπορώ να τη δοκιμάζω. Δεν έχω πάει level 8. Έχουμε το Executioner. Ωραία. Κάνουμε το τέλεια. Πήραμε το Tower, βάλαμε τον Electro Wizard ακριβώς πάνω στο Skeleton Barrel. Το Skarmy μας είναι τέλειο για το πέκα του. Ωραία, είμαστε 1-0. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Giant. Ωραία, έχουμε έτοιμο το Tornado, το οποίο ως γνωστόν κάνει εξαιρετική δουλειά μαζί με το Executioner. Έχουμε Skarmy, έχουμε Electro Wizard, έχουμε Executioner, έχουμε πολύ καλή άμυνα απέναντι στο Pekka. Εδώ το Skarmy νομίζω θα προλάβει και θα ρίξει. Τέλεια. Ωραία. Πέταξε ένα Goblin Barrel, κερδίσαμε. 1-0 λοιπόν. Ωραία.
Κάνω μερικά donation. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε στο 1-0. Πήγε καλά, βγήκαν καλές οι άμυνες. Τσέκαρα λίγο τις τρει μασκετήρες, υπάρχει ένα θέμα. Θα το δούμε πώς θα πάει. Κάνουμε ζαπ. Ωραία, πέφτει το σπάρκι του. Βγήκε η άμυνα, η πρώτη. Electro Wizard. Έχει Fireball. Θα αφήσουμε το Nice Wizard να κάνει ένα χτύπημα. Οκ. Okay. Έχουμε το Sparky. Και θα βάλω και το Skeleton Barrel. Ωραία. Σπάρκι μένει μόνο, το έβαλε ηλέκτρο. Θα δούμε αν θα κάνει άλλο ένα. Κάνει άλλο ένα. Τέλεια. Έχουμε το executioner. Θα βάλουμε το ηλέκτρο μας. Κάνει fireball. Νομίζω ένα χτύπημα θα το κάνει. Ωραία. Ξεκινάμε giant. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Κάνω ένα tornado. Ωραία. Το Sparky έχει χάσει. Ακουμπάει. Τέλεια. Το σκέλετο τον Barrel ακουμπάει μαζί με το Giant. Το Sparky μας καθάρισε τον ηλέκτρο. Πήραμε το Tower. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε δεύτερο push για να αμυνθούμε τώρα. Ωραία. Και απ' την άλλη θα πετάξω και ένα σκέλετο τον Barrel. Για να δούμε. Κάνουμε και ένα ζαπ. Προλάβαμε το σπάρκι του. Νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετικό σημείο. Το σπάρκι του κάνει ένα χτύπημα, αλλά το μάτς έχει τελειώσει. Ωραία. 2-0. Βγαίνουν πολύ καλά οι άμυνες. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Ωραία. Θα σπάσω το σκάρμι. Δεν θέλω εξ αρχής να κατεβάσω το σπάρκι. Περιμένω λίγο να δω. Ωραία. Βάζω το Giant. Βάζω το ηλέκτρο. Χτίζω σιγά σιγά το push μου. Εδώ το log τον έσωσε ουσιαστικά γιατί το Sparky δεν έκανε χτύπημα. Ωραία. Θα βάλουμε ένα executioner. Ο Bowler έχει στοχεύσει τον Executioner, οπότε δεν μας πειράζει το Tower καθόλου. Θα βάλω και ένα Skeleton Barrel, απλά για να δω λίγο. Ωραία, πάλι Ice Wizard. Έχουμε κάνει έτσι chip damage στο Tower.
Μένει 1,5 λεπτό. Ωραία. Έχει RG, Real Giant. Ωραία, εδώ το τορνέιντο μας έπιασε. Κάνω ένα ζαπ. Τέλεια, βγάλαμε την άμυνα. Για να δούμε τώρα. Έχουμε τον Electro Wizard. Τέλεια, το Sparky μας δίνει μια ευκαιρία στο Skeleton Barrel να σκάσει και να χτυπήσει το Tower. Εντάξει, ξεχάσετε κάτι, κάνουμε leak από Elixir. Φτάσαμε 609 το Tower. Ωραία. Ο Bowler. Έχει Inferno Dragon. Ωραία. Εδώ θα πάρουμε το Tower. Ξεκινάω κι άλλο να ξεκινήσω και να ερπίσω. Και ηλέκτρο. Μέσα στα 10 τελευταία δευτερόλεπτα για να δούμε. Θα κάνω ένα τορνέιντο να τα τραβήξω όλα πίσω και έτσι ώστε ο Executioner και ο Electro Wizard να κάνουν τη δουλειά. Κερδίζουμε το match 3-0. Πολύ ωραία. Αυτή είναι μια deck που εκεί που την βρήκα την πρότεινε και για ladder και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί όχι. Απλά η αλήθεια είναι ότι ο Executioner μου και το Skarmy μου είναι χαμηλά πιστεύω. Θα ήθελα να είναι level 5. Ωραία. Είμαστε 3-0. Για να δούμε. Ξαναφέρανε το touchdown. Σαν challenge. Α δούμε. Υπάρχει μια γκρίνια τελευταία από τους παίχτες. Θα δούμε πού πάει αυτή. Έχουμε αφήσει τον γίγαντα μόνο του. Τώρα κατεβάζω το σκάρμι. Ωραία, απέναντι στα ελίτ του για να βοηθήσει τον Executioner. Έβαλε Rage, ευτυχώς είχαμε διαθέσιμο τον ηλέκτρο μας. Βλέπετε ότι ήδη το Tower έχει φτάσει στα 1415. Και ακόμα δεν έχουμε κατεβάσει το σπάρκι μας. Ωραία. Άρα έχει Elite και Rage. Ενώ ξέρετε ότι παίζω Elite. Αυτή είναι η βασική μου deck, το Rage δεν μου αρέσει. Η αλήθεια είναι, βάζουμε το Sparky. Οκ. Εδώ θα έχουμε ένα θέμα. Έστειλε τα Elite απ' την άλλη. Θα βάλω το Skarmy. Θα σώσουμε λίγο την κατάσταση. Ωραία. Τώρα έχουμε Sparky με Giant. Το Giant είναι μόνο του. Έχει κατεβάσει Skarmy. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με την άμυνα. Με νοιάζει να κάνει και ένα χίταμα γίνεται. Εδώ παίζουμε εξαιρετική άμυνα πάνω στα elite του. Ωραία. Βάζω και skeleton barrel. Τέλειο ζαπ value. Νομίζω ότι θα ακουμπήσει το skeleton barrel για να δούμε. Ακουμπάει και θα πάρουμε το tower. Τέλεια. Βάζω giant αμυντικό και από πίσω skarmy. Και από πίσω executioner. Και τώρα τα τραβάω όλα με το tornado. Κοιτάξτε πόσο καλά συνεργάζονται το executioner με το tornado. Νομίζω ότι έχει τελειώσει το match.
Ωραία. Πάρα πολύ καλά. 4-0. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Για να δούμε. Συνήθως κάπου εδώ στο Classic Challenge αρχίζει λίγο και δυσκολεύει και το matchmaking. Το είδαμε και την άλλη φορά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βγάλουμε αυτή την άμυνα απέναντι στον πρίνς του. Και έχουμε και έναν γίγαντα. Και ο φίλος έχει σπάρκι. Τώρα δεν έχουμε κάτι να το... Θα παίξω το τορνέιντο να τραβήξω λίγο. Ωραία. Και να δώσω λίγο περιθώριο στον executioner μας να κάνει ζημιά. Τέλεια. Βάζουμε το σκάρμι μας πάνω στο σπάρκι του. Ο Giant είναι level 5, είναι αρκετά χαμηλός. Δεν θα μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Να το Elixir Collector. Θα το στείλω μαζί με τον Electro. Ωραία. Έχουμε πάρει το Tower και τα Skeletons, είναι αυτό που σας έλεγα, κάνουν εξαιρετική δουλειά στο Pump. Ωραία, κάναμε δηλαδή δύο δουλειές. Πήραμε το Tower και καθαρίσαμε το Elixir Collector. Βάζω το γίγαντα και αμυντικά, έτσι ώστε το Sparky να ασχοληθεί μαζί του και να έχουμε τον Executioner και το Skarmy για να το καθαρίσουμε. Τέλεια. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Λίγο πανικόβλητη επιλογή θα έλεγα εδώ από το φίλο. Θα ξεκινήσω ένα σπάρκι γιατί σε λίγο θα έχει το δικό του, οπότε το βάζει από την άλλη. Ωραία. Τώρα είμαστε μπροστά. Θα πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει γιατί εγώ έχω έτοιμο τον γίγαντα. Βάζει τη Witch. Οκ. Okay. Βάζει το σπάρκι αριστερά, κάτι που σημαίνει ότι δεν στηρίξει το γίγαντα. Βάζει τον ηλέκτρο. Τέλεια, βγάλαμε όλες τις άμυνες. Θεωρούσα ότι θα είναι αυτό που είπαμε, πρέπει να πάρει το ρίσκο, αν θα έπρεπε να το βάλει, από τη στιγμή που έβαλε γίγαντα, αν θα έπρεπε να βάλει το σπάρκι του πίσω από το γίγαντα ή να αμυνθεί στο πούς μας από αριστερά. Το σπάρκι μας χτύπησε και πήραμε triple crown. Τέλεια. 5-0. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πήγε και το προηγούμενο Classic Challenge πολύ καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει ήττα. Για να δούμε. Χάρος 21. Έλληνας είναι μάλλον ο φίλος. Με αυτό το όνομα. Θα ξεκινήσω το Γίγαντα. Ο Γίγαντας ταιριάζει με πολλά. Ταιριάζει με Graveyard. Ταιριάζει με... διάφορα troops. Δεν σημαίνει ότι έχει απαραίτητα σπάρκι. Θα αφήσω το damage. Θα αφήσω το damage του miner σε αυτό το σημείο. Έχει μια Nightwitch. Εδώ mini P.E.K.K.A. Το σπάρκι, ένα κακό του σπάρκι είναι ότι καμιά φορά κάνει, ας πούμε, τσαρτζάρι για ένα μόνο χτύπημα σε ένα μόνο troop, οπότε χάνει λίγο το value του. Εδώ έχουμε λίγο θέμα. Θα τραβήξω το Mega Minion για να μην πάθουμε τη μεγάλη ζημιά. Ωραία, είμαστε 468 στο αντίποδο tower, είμαστε μπροστά. Μπορεί να μας βλέπει και ο φίλος, μακάρι να βλέπει Triple Crown. Αν μας βλέπει ας αφήσει ένα σχόλιο. Αν βλέπει ελληνικό Clash Royale. Να κάτι που δεν είχαμε αντιμετωπίσει.
Ωραία, για να δούμε τώρα. Ίσως έβαλα λίγο νωρίς. Ίσως έβαλα λίγο νωρίς τον executioner, οπότε αυτό που θα κάνω είναι ότι... Ωραία. Εδώ κάνει ζημιά. Έχει poison, για να δούμε. Ωραία. Βάλουμε executioner. Εδώ μάλλον θα χάσουμε το tower. Ωραία, είμαστε στην σοπαλία. Ξεκινάμε ηλέκτρο. Giant και από πίσω Sparky. Κάνει poison. Έχουμε το zap μας. Ωραία. Βάζω δεύτερο ηλέκτρο για να δούμε τώρα. Είναι αρκετά δυνατό το πούς μας. Θα βάλω και δεύτερο giant. Εδώ δεν έφτασε, δυστυχώς. Τώρα είμαστε αρκετά πίσω για να δούμε. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να μηνθούμε. Χάνουμε το tower. Οκ. Okay. Ωραία. 5-1, συνεχίζουμε. Για να δούμε. Ξεκινάμε να εξοικείωσουμε να έρχει η Rocket. Οκ. Okay. Άρα ίσως αυτά τα cycle deck. Που έχουν και το rocket μέσα, θα δούμε. Ξεκινάω Sparky. Ξεκινάω Electro. Ωραία. Κάνει rocket εντωμεταξύ. Εκεί κατεβάσαμε το γιγαντά μας. Κακιά στιγμή. Έχει τορνέιντο. Άρα μάλλον αυτό είναι το deck που είπαμε. Θέλω να δοκιμάσω το τορνέιντο μαζί με το skeleton barrel για να δούμε. Γίνεται δουλειά λέω στο tower. Ενώ έχουμε και έναν Ice Wizard και έναν Bowler να έρχονται. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ζημιά. Για να δούμε. Κάνει log. Το σκάρι μας κάτι κάνει. Είμαστε 1077, είμαστε αρκετά πίσω. Θέμα είναι ότι έχει rocket. Κάνει και αυτός τορνέιντο τη στιγμή που κάνουμε και εμείς. Πολύ έξυπνο. Ωραία. Πίσω έχουμε θέμα. Το bowler μας καθαρίζει τα πάντα.
2-29. Έχει Rocket, έχει πάρει το match. Οκ. Okay. Δεν καταφέραμε να τον πλησιάσουμε. Ωραία. 5-2. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε άλλη μια νίκη. Ωραία. Ξεκινάμε τον ηλέκτρο. Ωραία, εδώ βγάζουμε καλή άμυνα. Κατέβασε και Bandit. Ωραία. Περιμένουμε το push μας τώρα για να δούμε. Θα ξεκινήσουμε τον ηλέκτρο. Θα βάλει το Giant για να προστατέψει το εκεί το skeleton barrier μας δεν θα αντέξει. Ωραία. Μένει μόνο execution air του. Οκ. Okay. Με τη βοήθεια του tower να δούμε αν θα κάνει ένα ο execution air. Όχι, δεν κάνει κανένα. Ωραία. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Θέλω να ξεκινήσω ένα push με το Sparky. Το Sparky λοιπόν πίσω. Το Giant. Ωραία. Ο γίγαντας μας δεν επιβιώνει. Να και το Mega Knight, το οποίο δεν το έχει βγάλει τόση ώρα. Έχουμε Zap. Πιεζόμαστε λίγο εδώ. Δύο Bandit. Νομίζω ότι μόλις κάνει το jump έχουμε χάσει. Έρχονται και τα Bats. Κρατήσαμε. Ωραία. Ο γίγαντας. Προσπαθώ να κρατήσω ζωντανό το σώσαμε τελευταία στιγμή. Βάλαμε το σκάρμι τελευταία στιγμή για να δούμε. Πιεζόμαστε πάρα πολύ. Ωραία. Είμαστε 4-17. Το mini pekka χτυπάει και παίρνει το tower. Νομίζω θα προλάβει το Sparky εκεί να μηνθεί. Δεν πρόλαβε. Οκ. Okay. 5-3. Ωραία. Θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά. Η deck δοκιμάστε και πείτε μου. Περίμενα τα σχόλιά σας. Like και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Φυσικά ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά όλους σας που κάνετε subscribe. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Δοκιμάστε λοιπόν και στην deck. Πείτε μου τη γνώμη σας. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια και να παίζετε Clash Royale.